Επιστροφή λοιπόν εδώ κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της ζωντανής εκπομπής καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 πρώτο θέμα. Να πούμε μια καλημέρα στους απανταχού Έλληνες που μας παρακολουθούν στο εξωτερικό από την Αμερική, από το ΣΙΑΔ, τον φίλο μας τον Κώστα και την οικογένειά του, μέχρι και τη Γερμανία και στις υπόλοιπες χώρες, όλη την Ελλάδα. Καλή σας ημέρα και όπως είπα προηγουμένως, πριν πάμε στο σημερινό μας καλεσμένο και συνδεθούμε ζωντανά με την Αθήνα, εγώ λέω μια κουβέντα ακόμη. Δεν θα γίνω ηθικός αυτουργός κανενός προκειμένου να παρασύρω κάποιον συνάνθρωπό μας στο να μην εμβολιαστεί και στη συνέχεια να χάσει και τη ζωή του, όπως καθημερινά δυστυχώς χάνουμε συνανθρώπους μας. Έχουμε φτάσει στον αριθμό 1.200 το μήνα, 1.200 ανθρώπους το μήνα, έτσι να τα βλέπετε, σε σύνολο. 1.200 ανθρώπους το μήνα. Δηλαδή είναι φοβερό. Λοιπόν, και σας είπα ότι εδώ το βήμα είναι κομμένο για όλους εσάς. Σας ακούσαμε, σας ξανακούσαμε, αλλά κομμένο το βήμα πλέον, εδώ σε αυτή την εκπομπή, το να πείτε αυτές τις αερολογίες, αυτές τις που παρασέρουν τον κόσμο, αυτά είναι θέματα επιστημονικά. Ανήκουν σε επιστημονικά χείλη και όχι σε όλους εσάς, στον κάθε πικραμένο και τον κάθε πονεμένο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και είναι ιδιαίτερη χαρά μου και δεν το λέω σαν σχήμα λόγου. Άλλωστε, εκτιμώ την επιστημονική του κατάρτιση πάρα πολλά χρόνια και σαν ανταποκριτή στο Αντένα, τον κύριο Δημήτρη Σούρα, ψυχίατρο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και μια τεράστια αγκαλιά σε όλους εκεί πέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε καθηγητά μου, περνάω αμέσως στο θέμα. Ξέρετε, με βρίσκουν άνθρωποι στο δρόμο. Συγκεκριμένα, προχθές, μόλις τελείωσα την εκπομπή την Παρασκευή, με βρίσκει μία μητέρα. Μου λέει, αχ, κύριε Τζέλιο, λέει, θέλω λέει, να σας πω κάτι, λέει, έχω ένα πρόβλημα. Με πιάνουν πολύ στο δρόμο, γιατί είναι μία εκπομπή που βοηθάει και τον κόσμο, αν θέλετε, σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας. Λέω, τι ακριβώς συμβαίνει. Και μου μιλάει για την κόρη της, η οποία είναι παντρεμένη, η οποία έχει ένα γιο 15 χρονών, η οποία περνάει τις καταστάσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα με όλες αυτές τις δολοφονίες των ανυπεράσπιστων γενικών. Δεν ξέρει, λέει, τι να κάνει, δεν μπορώ να τη βοηθήσω. Πήγαμε στην αστυνομία, η αστυνομία μας είπε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αν δεν το μηνύσουμε. Αν το μηνύσουμε, λέει, αυτός μας είπε, λέει, στην κόρη μου, ότι λίγα είναι τα ψωμιά σου κτλ. Και βάζω με αυτά τα στοιχεία, σας βάζω, ξέρετε, στο θέμα που θέλω να συζητήσουμε. Τι να κάνω, τι να πω εγώ σε αυτή τη γυναίκα, σαν δημοσιογράφος. Καταρχήν θέλω να σας πω δύο πράγματα. Υπάρχει μία διαταραχή που λέγεται αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Ναι. Αυτό το πράγμα που είπα τώρα δεν είναι αρρώστια. Μάλιστα. Είναι μία διαταραχή του χαρακτήρα και της προσωπικότητας που ξεκινάει από την εφηβεία. Ξεκινάει σιγά σιγά, ναι, με όρια που δεν έχουν μπει από την οικογένεια, με μικροβιαιότητες, με πιθανή βία μέσα στην οικογένεια, μετά αρχίζει και γίνεται η βία περισσότερη, αρχίζουν οι μικροβασανισμοί, οι βασανισμοί ζώων και τελικά καταλήγουμε στην παραβατικότητα. Αυτό το πράγμα που περιέγραψα με δύο λόγια είναι η ενδυνάμει δολοφόνη. Είναι αυτό που εγώ ονομάζω οι ήρωες του κακού. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι της δικιάς μας πόρτας, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ποτέ ότι μπορούν να φτάσουν μέσα σε αυτό το σημείο. Σε αυτούς τους ανθρώπους η μόνη λύση είναι η καταγγελία χωρίς φόβο. Ναι. Αν η καταγγελία λέγεται μήνυση, αν η μήνυση λέγεται δικαστήριο, χωρίς φόβο πρέπει να τους καταγγέλουμε αμέσως για τον απλούστατο λόγο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν το κακό. Σας αναφέρω 2-3 παραδείγματα, μόνο και μόνο για να καταλάβετε τι εννοώ. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το διάσημο παράδειγμα και το οποίο εγώ ονόμασα για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύνδρομο των γλυκών νερών. Τον διάσημο Μπάμπι. Ναι, ναι. Ο οποίος δούλευε, είχε τη δουλειά του, κανονικότατα τα λεφτά του, την οικογένειά του, πήγαινε έξω, έκανε διακοπές, γιορτές, πανηγύρια κτλ. Τα λεφτά του κτλ. Και όμως σκότωσε τη γυναίκα του και μάλιστα έβαλε πάνω στη γυναίκα του να καθίσει εντός εισαγωγικών το μωρό, άρα την πορυχία, και σκηνοθέτησε όλο αυτό το κακό θέατρο που σκηνοθέτησε. Αυτός ο άνθρωπος είχε ξεσπάσματα βίας. Αυτός ο άνθρωπος
δεν θέλανε να το δούνε γιατί φοβόντουσαν. Άλλο παράδειγμα, η Τοπαλούδη στη Ρόδο με τον 21χρονο, ο οποίος στα καλά του καθημένου διέλυε όλη τη Ρόδο και δεν το σταματούσε κανένας γιατί κανένας δεν πήγε να τον καταγγείλει. Τρίτο παράδειγμα, γυναίκα αυτή τη φορά, η Βιτριολού, που στα καλά του καθημένου αφαίρεσε την κυριολεξία της ζωής και μεταμόρφωσε, όπως το είδαμε, την Ιωάννα στα καλά του καθημένου σε μια ζωή που πλέον δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι, άμα μάλιστα διαβάσετε και για αυτή τη Βιτριολού το πώς συμπεριφερόταν στους πελάτες της, θα δείτε ότι δεν είχε καθόλου συνέστημα, ότι είχε πάντοτε νεύρα, ότι έβριζε, ότι απειλούσε και ότι έκανε τα δύνατα δυνατά να τους φοβήσει. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτό το χαρακτηριολογικό είναι άνθρωποι που πρέπει να τους καταγγείλουμε αμέσως, χωρίς φόβο. Χωρίς να τους μιλήσουμε, εδώ όμως, να τους καταγγείλουμε. Κύριε καθηγητά μου, εδώ προκύπτει ένα ζήτημα. Και πάνω σε αυτά ακριβώς που λέτε, θέλω να ενώσουμε και ένα δικό μου θέμα που θα σας πω. Πριν από 15 χρόνια, θυμάστε την περίπτωση του Θεόφιλου Σεχίδη στη Θάσο που σκότωσε σχεδόν όλη την οικογένεια? Πώς δεν θυμάμαι. Πολύ ωραία. Όπως είναι, ετοιμαζόμενο ακούστε, να το πω. Ακούστε, είναι ακούστε. Άλλη περίπτωση. Κύριε καθηγητά, ακούστε. Όταν με παίρνουν τηλέφωνο το προηγούμενο βράδυ και μου λένε, ξέρεις, εδώ έχουν εξαφανιστεί 5 άτομα, κάνε κάτι, ένα ρεπορτάζ. Παίρνω τον οπερατέρ, το αντένα και πάω στη Θάσο. Με δικό μας ρεπορτάζ που έπαιξε το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του αντένα, την άλλη μέρα ο Θεόφιλος Σεχίδης συνελήφθη στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη. Και όταν ανοίξαν το αμάξι, βρήκαν σιδεροπρίωνα, βρήκαν αυτά που τεμάχιζε τα πτώματα. Τι θέλω να πω, τι θέλω να πω. Όταν μιλούσα με τους καθηγητές συναδέλφους σας από το Πανεπιστήμιο ΑΠΘ της Θεσσαλονίκης, μου λέγανε, είχαν βγάλει το πόρισμα σχιζότυπη διαταραχή. Σας λέει, φαντάζομαι, κάτι. Μου λέει κάτι το οποίο είναι λάθος. Ωραία, θα μου το πείτε. Θα μου το πείτε. Σχιζότυπη διαταραχή. Ήξερε, λέει, τι έκανε. Ναι, αλλά είχε μία συμπεριφορά ο Σεχίδης πριν από τους σκοτώσεις ανθρώπους, η οποία ήταν. Δηλαδή, έκανε, τι έκανε, νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Και τελικά, κανείς δεν μιλούσε, κανείς δεν κατήγγειλε και φύγανε 5 άνθρωποι. Μάνα, πατέρας, θείος, αδερφή, γιαγιά. Πώς, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει οι άνθρωποι να προστατευτούν από τέτοιες περιπτώσεις? Ακούστε με λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μια ωραία σειρά. Ωραία, να τα βάλουμε. Ξέρω πολύ καλά την περίπτωση του Σεχίδη. Ωραία. Ξέρω το πώς συμπεριφερόταν όταν ήταν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σε ποια σχολή ήταν, δεν ξέρω, που ήταν απομονωμένο. Νομική, νομική, νομική της Κομωτινής. Νομική και δεν μιλούσε σε κανέναν και ξέρω ότι ήταν και απομονωμένος μέσα στη φυλακή μέχρι πριν πεθάνει. Ναι. Αυτό που βάλανε τότε καθηγητές, ναι, ήταν λάθος. Μάλιστα. Η σχιζότυπη διαταραχή είναι μια διαταραχή της προσωπικότητας. Ναι. Δεν έχει καμιά σχέση με την ασθένεια, παρόλο που ακούγεται έτσι. Μάλιστα. Η ασθένεια του Σεχίδη ήταν σχιζοφρένεια παρανοϊκή. Δεν σκοτώνει ο σχιζότυπος. Δεν σκοτώνει ο παρανοϊδής. Δεν σκοτώνει ο σχιζοσυναισθηματικός. Σκοτώνει ο σχιζοφρενής. Μάλιστα. Σκοτώνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το λογικό του, παραλογίζεται. Δεν ξέρω γιατί το βγάλανε έτσι, δεν ξέρω πώς ήταν τότε τα πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που σκοτώνουν, δηλαδή οι άρρωστοι. Μάλιστα. Όπως βάζω ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για τον χαρακτήρα και την αρρώστια και στη Ρόδο. Κατά τη δικιά μου τη γνώμη, στο παράδειγμα της Ρόδου που έγινε πρόσφατα πριν 3 μέρες, υπήρχε αρρώστια. Δεν ήταν μόνο χαρακτήρας, γιατί τόσο άνθρωπος είχε δείξει δείγματα. Τι κάνουμε τότε? Αν βλέπουμε ότι ο δικός μας άνθρωπος δεν συμμορφώνεται, δεν θέλει να πάει σε γιατρό, δεν θέλει να πάει φάρμακα, κάνουμε εισαγγελική εντολή. Το έχω πει εκατομμύρια φορές. Η εισαγγελική εντολή πάει να πει: πας στον εισαγγελέα, παίρνει ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί το πας στο αστυνομικό τμήμα. Έρχονται 2 αστυνομικοί, παίρνουν τον άρρωστο που δεν αντιστέκεται σχεδόν ποτέ. Γιατί όπως ξέρετε, εγώ είμαι καθηγητής στην αστυνομία και μιλάμε με τους αστυνομικούς. Δεν αντιστέκονται οι περισσότεροι, όχι όλοι. Τους πας σε ένα δημόσιο ψυχιατρίο και εκεί οι 2 γιατροί που θα τους εξετάσουν θα βγάλουν το συμπέρασμα, μάλιστα, αν πρέπει να κρατηθούν ή όχι. Αυτή η εισαγγελική εντολή είναι κομμάτι αγάπης και προστασία για τον ασθενή. Εμείς όμως δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν θέλουμε μέσα στην οικογένειά μας να υπάρχει άρρωστος, δεν θέλουμε να πιστέψει ο κόσμος ότι κάτι τρέχει και κρυβόμαστε. Αυτό... Όσο κρυβόμαστε εμείς, τόσο θα σκοτώνουμε.
Αυτό που σας είπα στην αρχή που με βρήκε η κυρία, ακριβώς αυτό είπε, ότι του είπαμε να πάει σε έναν γιατρό, να τον δει, να τον παρακολουθήσει κτλ. Και λέει, δεν πάω πουθενά. Εγώ τι είμαι, λέει, τρελός. Λέω, κυρία μου, πρέπει να... Άρα, εισαγγελική εντολή. Ναι, η γυναίκα εισαγγελική. Το έχει δικαίωμα να κάνει εισαγγελική εντολή, να μην φοβηθεί. Είναι θέμα προστασίας του αρρώστου. Έτσι ναι. Θα αποφύγουμε το κακό. Να μην φοβηθεί. Ξέρετε, ακριβώς αυτό στο τέλος της κουβέντας μας απήντησα στην κυρία, χωρίς να το γνωρίζω, θέλετε από, δεν ξέρω, από διέστηση, είπα, κυρία μου, πρέπει να πάτε στον εισαγγελέα. Τώρα, για να έρθουμε στο θέμα της Ρόδου που είπατε προηγουμένως, για να καταλάβει ο κόσμος, ο άνθρωπος αυτός είχε δώσει τέτοια δείγματα και με τη σύζυγό του την πρώην και με τη φίλη του μετά από τη σύζυγο και με την τρίτη. Και κανείς δεν ευαισθητοποιήθηκε για να κάνει αυτό που λέτε τώρα, κύριε καθηγητά μου. Και πάει η κοπέλα, πάει και αυτός και ενδεχομένως, ξέρω εγώ, και κάποιοι άλλοι που υπάρχουν στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να κλαίμε μετά. Ναι. Η λέξη πρόληψη δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μας, είναι μόνο φιλοσοφικό τέχνασμα. Τη λέμε έτσι. Πρόληψη δεν υπάρχει πουθενά. Μετά εμείς ερχόμαστε, μετά αποφασίζουμε, μετά τα λέμε, μετά κάνουμε συζητήσεις και μετά κλαίμε. Αν αυτός ο άνθρωπος που τον βλέπανε όλοι, ο οποίος έπαιρνε καραμπίνες και απειλούσε, και γιατί είχε καραμπίνα, ποιος έδωσε την άδεια να πάρει καραμπίνα σε ένα τέτοιον άνθρωπο, ναι. Άλλο θέμα αυτό. Αν αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν μέσα από την οικογένεια, ο πατέρας, η μάνα που τώρα βγαίνουν και κλαίνουν και ζητάνε συγγνώμες, ο θείος, ο οποίος έκανε τη χειρότερη δήλωση που έχω ακούσει ναι, τα τελευταία ναι. Συμφωνώ, χρόνια. Συμφωνώ και επαυξάνω. Που είναι μηνύσιμη η δήλωσή του. Είναι μηνύσιμη η δήλωσή σωστά, του. Σωστά. Λοιπόν, μετά βγήκαν οι γονείς και είπαν, εμείς δεν το είπαμε και καταλάβες και αυτά και εκείνα. Τι να τις κάνω εγώ. Και ζητήσα και συγγνώμη. Η συγγνώμη, αγαπητέ μου φίλε, είναι θέμα ψυχής, δεν είναι θέμα γραφή. Έτσι, έτσι. Τι να την κάνω την γραμμένη συγγνώμη, αν δεν υπάρχει. Αν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν καταλάβει το τι γινότανε, αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν καταλάβει ότι έπρεπε να βοηθήσουν το γιο τους, που ήταν παραβατικός, παρανοϊκός, γιατί παρακολουθούσε, έμπαινε στα συστήματα, στα ηλεκτρονικά, ναι. Άλλαζε φωτογραφίες, έβγαζε φωτογραφίες, πήγαινε έξω, με νίκες αυτοκίνητα και παρακολουθούσε τα θύματα, τα παραλίγων θύματα και τα κανονικά θύματα. Άρα ήταν κάτι παραπάνω από χαρακτηριολογικός. Αν λοιπόν αυτοί είχαν κάνει μια εισαγγελική εντολή, αφενός θα είχε πάρει φάρμακα και θα είχε συνέλθει, αφετέρου θα σωζότανε το κορίτσι που στα καλά του καθουμένου στα 30 χρόνια πέθανε και εγκατέλειψε αυτή τη ζωή άδικα, τελείως άδικα. Επειδή είχε την τύχη να αγαπήσει ή να πάει με έναν άντρα. Άρα βλέπετε, ναι. Και θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά και ας γίνω κουραστικός, ότι πίσω από κάθε άνθρωπο ψάξει οικογένεια. Γιατί κύριε καθηγητά μου, αυτά τα άτομα έχουν μια υπέρμετρη κτητικότητα και δεν προσπαθούν όπως, θα μου πείτε τώρα τι με ρωτάς, αυτό θα το έκανε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, να διεκδικήσει δηλαδή τον άνθρωπό του με άλλες πράξεις, με άλλα στοιχεία, με άλλα... Αυτή η κτητικότητα, η ζήλια έρχεται γιατί μέσα μας είμαστε τρόπον τεινά άρρωστοι. Πάμε να εξηγήσουμε με τη λογική το παράλογο. Ναι. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Δεν εξηγείται. Ο άρρωστος άνθρωπος έχει αιμονές, έχει μια παράξενη πραγματικότητα που λέγεται παραλήρημα, που δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα που ζούμε όλοι οι άλλοι. Νομίζει ότι αυτός είναι ο σωστός και όλοι οι άλλοι λάθος. Πιστεύει ότι ό,τι κάνει αυτός είναι το ορθό και όλοι οι άλλοι εμείς κάνουμε τα διάσημα λάθη. Δηλαδή, ακολουθήστε αυτή τη γραμμή για να το καταλάβετε. Εσείς, εγώ, οι άλλοι άνθρωποι ζούμε μια πραγματικότητα. Με τα καλά, με τα κακά, μαλώνουμε, στεναχωριόμαστε, χαιρόμαστε, δουλεύουμε από την οικογένειά μας, δεν έχουμε, κάνουμε διάφορα. Ο άρρωστος ζει σε μια δικιά του πραγματικότητα που είναι παράλογη, που είναι μέσα στο κεφάλι, που δημιουργεί χιλιάδες προβλήματα. Σας πληροφορώ ότι ζει πολύ κακά, γιατί για τον απλούστο το λόγο, όταν παρανοεί συνεχώς δεν μπορεί να ζει καλά. Αλλά αυτή η πραγματικότητα που λέγεται παραλήρημα θα τον οδηγήσει πάρα πολλές φορές στο να σκοτώσει. Ο Σεχίδης, από αυτά που γράφτηκαν και είπε μετά, πίστευε ότι όλη αυτή ήταν μια συμμορία που ήθελε να τον εξαφανίσει. Και προκειμένου να τον εξαφανίσουν αυτοί, του σκότωσε ο ίδιος. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, μου θυμίζετε τη φράση που έλεγε. Βρισκόμουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα.
Καταλάβατε, δηλαδή αυτός απειλείται από τα φαντάσματα, απειλείται από τους ανθρώπους. Δεν μπορεί ο απλός άνθρωπος να το καταλάβει. Μόνο οι άρρωστοι το ξέρουν αυτό και φυσικά οι ψυχίατροι που ασχολούνται. Είναι ένας κόσμος παρανοϊκός που δεν αλλάζει με λόγια. Αλλάζει με φάρμακα, αλλάζει με νοσηλεία, αλλάζει με περιορισμό. Πόσες φορές πρέπει να το πω και πόσα θύματα πρέπει να θρηνήσουμε. Τι να τα κάνω τα κλάματα μετά. Η λέξη πρόληψη πότε θα μπει στη ζωή μου. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Να το καταλάβει ο κόσμος. Βλέπετε κάτι μέσα στην οικογένειά σας. Βλέπετε έναν άνθρωπο που λέει παράξενα πράγματα. Για να τον μελετήσετε εντός εισαγωγικών λίγο, να δείτε γιατί τα λέει, τι συμβαίνει, υπάρχει κάτι. Αν βλέπετε ότι ξεπερνάμε το όριο για να προστατεύσετε και τον άρρωστο και τη ζωή σας, αμέσως αγγελική εντολή. Βλέπετε έναν βίαιο άνθρωπο ο οποίος σηκώνει για πρώτη φορά το χέρι ή απειλή ή υπάρχει ψυχολογική βία ή λεκτική βία ή οτιδήποτε. Αμέσως καταγγελία. Να καταγραφεί, να έρθει η αστυνομία, να το πιάσει, να μπορέσει λίγο να φοβηθεί. Διαφορετικά θα θρηνούμε θύματα. Και πιστεύω κύριε καθηγητά ότι μεγάλη, πολύ μεγάλη ευθύνη φέρνει το οικείο περιβάλλον. Θα σας θυμίσω πριν από χρόνια, πολύ κοντά τώρα, 5-6 χρόνια, εδώ στην Καβάλα, σε μια περιοχή της Καβάλας, ένας νεαρός που κατέσφαξε παππού και γιαγιά, έπαιρνε θεραπεία, αλλά την ήξερα η μαμά δεν ήθελε να τον βάλει μέσα, δεν ήθελε, ναι, αλλά πάει ο παππούς, πάει η γιαγιά, μετά... Πάει ο παππούς, βλέπετε, εγώ θα ήθελα, επειδή έχετε μια εκπομπή που παρακολουθείτε από πάρα πολύ κόσμο, και επειδή όπως ξέρετε εγώ στην Καβάλα έχω έρθει, έχω κάνει και σεμινάριο κτλ, αλλά θα ήθελα, αν θέλετε να οργανώσετε μια ημερίδα και να έρθω, αφού είμαι και εγώ θα κάνω όλα αυτά τα πράγματα, ναι, πάντοτε, ναι, να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, να αφυπνιστεί λιγάκι ο κόσμος, να μπορέσουν να καταλάβουν. Φυσικά δεν φτάνει ένας άνθρωπος μόνο. Αυτά ξεκινάνε από τα σχολεία. Πρέπει να μπουν ψυχολόγοι στα δημοτικά, να ενημερώσουν παιδιά, να ενημερώσουν γονείς, που λέγεται σχολή γονέων, να ενημερώσουν δασκάλους. Είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, αλλά πολύ αποτελεσματική, που στο εξωτερικό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν μπουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι στα σχολεία, θα έχουμε μια πτώση και ίσως μια εξαφάνιση όλων αυτών των φαινομένων, γιατί θα είμαστε όλοι ενημερωμένοι. Επίσης, εγώ δηλώνω ότι μόλις καταλαγιάσει λιγάκι το κομμάτι της πανδημίας, πάλι θα αρχίσω την περιοδία σε όλη την Ελλάδα, όπως έκανα 3 χρόνια πριν, με καινούργια θέματα για να ενημερώσω τον κόσμο. Μπας και σώσουμε τις ζωές μας. Διότι εδώ δεν μιλάμε για τραυματισμούς, δεν μιλάμε για απειλές, μιλάμε για ζωές. Μάλιστα. Καταλάβατε. Κύριε καθηγητά μου, η πρότασή σας πραγματικά υιοθετήθηκε ήδη. Εγώ προσωπικά θα αναλάβω αυτό το κομμάτι για να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους, είτε σύλλογος είναι αυτός, είτε δήμος είναι αυτός. Θα χαρώ πολύ να πετύχω κάτι τέτοιο, να βρεθείτε εδώ στην Καβάλα και να συζητήσουμε όλα με αυτά τα θέματα. Με μεγάλη μου χαρά δεσμεύομαι, γιατί εγώ πιστεύω ότι της υπομένης κουβέντας δούλος. Δηλαδή όταν πεις μια κουβέντα, οφείλεις να το κάνεις. Άρα λοιπόν δεσμεύομαι με μεγάλη μου χαρά. Είναι και μια πόλη που αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί είχα κάποιους δεσμούς παλιούς, οπότε λοιπόν με μεγάλη μου χαρά, αλλά πρέπει να προλάβουμε. Μάλιστα. Εδώ έχω γράψει, όποιος θέλει να μπει στο Facebook, το Facebook είναι Δημήτριος Σούρας, το όνομά μου στα λατινικά, μπορώ να τον κάνω, αν μου ζητήσει να γίνουμε φίλοι, να τον κάνω για να διαβάσει τα κειμενά μου. Έχω γράψει και μια ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό, που εξηγώ τους λόγους που πρέπει να επέμβει και πώς πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Θέλει μια συνεργασία Υπουργείου Παιδείας, Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Δικαιοσύνης για να αλλάξουν λίγο όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε σε καθημερινή βάση η πρώτη είδηση εδώ και 11 μήνες, 8, 9 πόσο είναι, να είναι μια δολοφονία και δίγυνε κοκκινία. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε μια μικρή χώρα. Μην ακούτε τι λένε μερικοί. Είναι λίγες οι γυναικοκτονίες. Είναι λίγες οι γυναικοκτονίες στα λόγια. Με στην οικογένεια, όταν χάνεις το παιδί σου, την αδελφή σου, τη μάνα σου, είναι πολλές οι γυναικοκτονίες. Πάρα πολλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε σχεδόν 50. Τι λίγες. Άρα λίγες είναι. 137 έβγαλε η Ευρώπη. Λίγες είναι. Στα καλά του καθημένου, δηλαδή τι κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, σηκώνουμε ένα πρωί και λέμε να σκοτώσουμε και θα
αφήσουμε το δολοφόνο να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς είναι αυτός ο δολοφόνος. Να δούμε τα συμπτώματα, να δούμε πώς είναι, να δούμε τι λέει, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Να είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί και αρκετά υποψιασμένοι. Δεν θα ζούμε κι εμείς με την παράνοια ότι κάτι θα συμβεί, αλλά να είμαστε υποψιασμένοι. Υπάρχουν συμπτώματα. Όταν με το καλό βρεθούμε από κοντά, θα σας πω όλα τα συμπτώματα του ενδυνάμει δολοφόνου, του κτηνάνθρωπου δηλαδή, που όπως ξέρετε τόλμησα και το είπα στην τηλεόραση. Και το δεύτερο, να σας πω τα συμπτώματα της αρρώστιας. Γιατί είναι διαφορετικά τα συμπτώματα της αρρώστιας, επικίνδυνη πολύ και η αρρώστια, και διαφορετικά τα συμπτώματα της διαταραχής που λέγεται αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας. Όλα αυτά μαθαίνονται. Τα βλέπει ο κόσμος αν τα ακούσει, αν ενημερωθεί. Επίσης το κράτος δεν πρέπει να κάνει στην τηλεόρασή του, στην κρατική του τηλεόραση, δεν πρέπει να κάνει μερικά μαθήματα όποιος θα παρακολουθήσει με ειδικούς που θα εξηγήσουν με απλά λόγια, όχι με φιλοσοφίες και μπουρδολογίες, ναι. Με απλά λόγια, κατανοητά, να καταλάβει ο κόσμος, να προφυλαχτεί. Αυτές οι ερωτήσεις που κάνει, που σας έκανε η κυρία που είπατε, που τη βρήκατε μέσα στην εκπομπή σας την Παρασκευή, δεν ήταν ερωτήσεις που θα μπορούσαν να απαντηθούν από έναν ειδικό. Βεβαίως. Και μια γυναίκα που βρισκόταν σε αδιέξοδο, την έβλεπα στα μάτια και έλεγα... Δεν έπρεπε. Πείτε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα δεν είχε τα λεφτά, ρε παιδάκι μου, να πάει σε έναν γιατρό, ή ναι. Πείτε ότι δεν μπορούσε. Δεν έπρεπε να υπάρχει το κράτος να φροντίσει, να κάνει ακόμη και από τα δημόσια ψυχιατρία, να κάνει μερικά μαθήματα, να ενημερώσει τον κόσμο, να ακούσει ο κόσμος. Κύριε Σουρά, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, επειδή στη χώρα μας, και στη χώρα μας, δεν ξέρω αν και σε άλλες χώρες, ακούγοντας τη λέξη ψυχίατρος, να πάω στο ψυχίατρο. Εγώ έχω πάει προσωπικά και σας το δηλώνω ευθαρσός. Είχα ένα προβληματάκι, αυτό μια χαρά, δόξα τω Θεώ κτλ. Όλα καλά, έκανα μια κουβέντα. Λοιπόν, επειδή λέγοντας τον άλλο να πας, λέει τι τρελός είμαι. Δηλαδή, οι τρελοί πάνε στον ψυχίατρο. Θα απαντήσω με κάτι που το λέω πολλές φορές, αλλά είναι η μόνη αλήθεια. Ετοιμάζονται να βγουν όλοι στην τηλεόραση και να διηγηθούν τις απόκριφες στιγμές, τα σεξουαλικά, τα οικογενειακά, τα οικονομικά. Το τι ακούμε καθημερινά είναι κάτι να τρελαίνεται. Και όταν λέμε τη λέξη ψυχίατρος το 2021, πιστεύετε ότι μπορεί αυτό να αποτελεί στίγμα? Ο ψυχίατρος είναι ένας γιατρός όπως όλοι οι άλλοι, που αντί να ασχοληθεί με το σώμα, που ασχολείται και με το σώμα, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, καταλαβαίνετε πάνω στο σώμα πηγαίνουν, ασχολείται με την ψυχή, που η ψυχή είναι μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, είναι μέσα στον εγκέφαλο η ψυχή. Από εκεί δονείται η ψυχή και προσπαθεί να σου καλυτερεύσει την ψυχή, άρα και το σώμα, γιατί μιλάμε για ψυχοσωματικά, άρα και τη ζωή. Πού είναι το τόσο κακό να πεις? Δηλαδή, έχουμε βρει μια λέξη τρελός. Καταρχήν, στην επιστήμη τη δική μας, δεν θα ακούσετε ποτέ ψυχίατρο να πει τη λέξη τρελός. Δεν υπάρχει λέξη τρελός. Υπάρχει λέξη ψυχοτικός, υπάρχουν άλλες λέξεις, αλλά λέξη τρελός δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν φοβίζει. Αυτό φοβίζει να χτυπήσει το κουδούνι ενός ψυχιάτρου. Δεν σε φοβίζει ότι μπορεί να χάσει τη ζωή σου? Δεν σε φοβίζει ότι μπορεί να αυτοκτονήσει? Ξέρετε, πολλές αυτοκτονίες έχουμε καθημερινά που απαγορεύεται να τις λέμε. Άρα λοιπόν, προκειμένου να χάσει το δικό σου άνθρωπο, σε φοβίζει αυτό? Και δεν σε φοβίζει να πηγαίνει στην τηλεόραση, να ανεβάζει βιντεάκια και να μιλάει για το κάθε πράγμα? Άρα λοιπόν, να το απομυθοποιήσουμε λιγάκι. Ο ψυχίατρος είναι ένας γιατρός. Ένας γιατρός κανονικός, ο οποίος βλέπει αρρώστιες που έχουν συμπτώματα, που έχουν διαφορική διάγνωση, που έχουν φάρμακα, που έχουν θεραπεία. Και αν δεν χρειαστεί φάρμακα, έχουν ψυχοθεραπεία. Ένας βαθύς, δομημένος διάλογος. Αυτός είναι ο ψυχίατρος. Το 2021 δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που θα το σκέφτονται διαφορετικά. Αν το σκέφτονται διαφορετικά, τότε θα υποστούν δυστυχώς τις συνέπειες της πίστης τους. Μάλιστα. Εγώ, κύριε καθηγητά μου, θέλω να σας πω ότι... και δεν είναι σχήμα λόγου, είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω κάνει ποτέ, διότι θεωρώντας ότι έστω και έναν συνάνθρωπο να μπορέσουμε με αυτή τη συνέντευξη να βοηθήσουμε, θα είναι κέρδος. Θέλω να σας πω ότι επίσης ότι το link αυτό θα το ανεβάσουμε στο YouTube και θα σας το στείλω και εσάς προσωπικά να το έχετε στο,
Στο αρχείο σας, για να το δούνε περισσότεροι άνθρωποι μέσω YouTube, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τα ξαναλέμε, να είστε σίγουρος γι' αυτό, θα τα ξαναπούμε. Και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ πάντα δίπλα σας. Να έχετε υγεία και καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά.